Γεια σας, Tech Series. Σήμερα θα δούμε ένα σύρματο Bluetooth χειριστήριο, το οποίο έχει μια ειδική βάση στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε κινητά, smartphones, tablets κτλ. Για να παίζουμε παιχνίδια σύρματα. Είναι κάτι που μας επιτρέπει να κάνουμε το κινητό μας ή το tablet μια φορητή παιχνιδοκονσόλα σαν PSP. Να βάλω τώρα τις φουσκάλες να τα ανοίξουμε λίγο να το δούμε. Μιχάλη, φέρνει ένα σουγιά, ρε! Φέρνει τη μαγική κάρτα. Δεν είναι, δεν σουγιά. Η συσκευασία, όπως διαπιστώσατε, είναι λίγο ταλαιπωρημένη, έως πολύ. Το περιεχόμενο ελπίζω να είναι κομπλέ. Βλέπουμε εδώ μια εικόνα του προϊόντος, τη βάση την ειδική που έχει, η οποία μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε τη συσκευή μας. Μας λέει αριστερά ότι έχει μια ειδική εφαρμογή, για αυτόν τον λόγο. Υποστηρίζει Android έκδοση 3,2 και πάνω, iOS 4,2 και πάνω. Είναι συμβατό με Smart TV. Μας λέει εδώ και τη βάση του και για τα 5 multimedia keys που έχει. Πίσω έχουμε μια πιο αναλυτική εικόνα για το πώς είναι στο μπροστά και στο πίσω μέρος και μια περιγραφή σε διάφορες γλώσσες. Είναι συμβατό με PC games, εννοείται άμα έχουμε Bluetooth στον υπολογιστή μας στο laptop. Το χρησιμοποιούμε όσο έχει σαν Bluetooth χειριστήριο ασύρματο και για Android, iPhone και Smart TV όπως είπαμε. Κάτω αριστερά έχει εδώ ένα σήμα γνησιότητας. Το μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το iPega PG 9023. Και όπως μας λέει εδώ, εξειδικεύονται στο να φτιάχνουν επαγγελματικά gamepads. Για να δούμε, ζει τώρα. Για τους που μας το φέρανε. Να πούμε ότι είναι από το lighttake.com. Αυτό μας το διάθεσε να το παρουσιάσουμε. Δεν έχει κάτι άλλο το κουτί. Πολύ απλή βασική συσκευασία, όπως είδαμε. Έχει ένα βιβλιαράκι εδώ. Το user manual στην ουσία. Μας λέει τα κουμπιά, διάφορες οδηγίες κτλ. Ο οδηγός είναι στα κινέζικα και στα αγγλικά. Μπορεί να μας χρειαστεί στη συνέχεια. Καλωδιάκι micro USB για να φορτίσουμε τη συσκευή. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να το δουλέψουμε και ως ενσύρματο χειριστήριο. Θα το δούμε αυτό. Αλέξη, αυτό είναι το πιο μεγάλο χειριστήριο που θα έχεις πιάσει ποτέ στη ζωή σου. Ελαφριά πλαστική κατασκευή. Σαν τον Batman το Gamepad. Gamepad. Να δούμε αρχικά μια γενική εικόνα του χειριστήριου στο μπροστινό μέρος. Και πίσω. Έχει ένα μοχλό εδώ αριστερά. Πολύ καλή αίσθηση και στο πάτημα. Σαν να είναι το 360. Ένα D-pad εδώ. Βασικά κουμπάκια. Πάνω αριστερά έχουμε ενδείξεις, λεντάκια, αναζήτηση, search και για φόρτιση, charge. Κάτω αριστερά έχουμε select, home και start, τρία κουμπάκια μικρά. A, B, X, C όπως το Xbox. Σε κόκκινο μαύρο χρώμα. Και έχουμε εδώ πέρα μια πληθώρα ακόμα κουμπιών. Είναι τα 5 multimedia keys που έλεγε και στην συσκευασία. Play, pause για τη φωνή. Άμα χειριζόμαστε κάποιο media player δηλαδή. Άμα ακούμε μουσική κτλ. Έχουμε εδώ τα multimedia keys. Και πάνω έχουμε bumper κουμπιά. Δεξιά και αριστερά. Και δύο σκανδάλες αριστερά-δεξιά. Οι οποίες δεν ξέρω αν δεν βλέπω να έχουν διαδρομή. Ίσως είναι σαν απλό κουμπί. Στο πίσω μέρος έχουμε επίσης το μηχανισμό lock and lock. Το κάνουμε έτσι και επεκτείνεται το χειριστήριο για να είναι συμβατό με συσκευές μέχρι και 10 ίντσες. Είναι από 5 έως 10 ίντσες. Και έτσι ανοίγει και αυτό το ποδαράκι για να είναι πλήρης η βάση. Άμα το κουμπώσουμε μπορεί να έχει εδώ ένα ελαττήριο για να επεκταθεί όσο χρειάζεται. Και ξεκλειδώνοντας και το πίσω μέρος, ανοίγει και το αριστερό για να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Βλέπουμε εδώ τι συσκευή μπορεί να πάρει. Στο κάτω αριστερά μέρος βλέπουμε την υποδοχή για να φορτίζει το χειριστήριο, micro USB. Και εδώ έχουμε και τα χαρακτηριστικά. Όπως λέει στο user manual, η μπαταρία του είναι 380 mAh και μία φόρτιση αρκεί για να δουλέψει το χειριστήριο 18 ώρες. Πατώντας το H και το Home, μπαίνει σε Gamepad Mode, αναβοσβήνει το search πάνω αριστερά και μπορούμε να το συνδέσουμε μέσω Bluetooth και να το χρησιμοποιήσουμε ως gamepad. Αντίστοιχα, το user manual μας λέει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ποντίκι, σαν πληκτρολόγιο κτλ. Χρησιμοποιώντας άλλα κουμπιά και όχι το H, όπως το Α και το Ψ. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο εδώ στο Xiaomi, αν το έχει βρει. Βλέπουμε ότι σταματάει να αναβοσβήνει, μένει μόνιμα ανοιχτό το search φωτάκι. Και εδώ γράφει ότι έχει συνδεθεί. Έχει καουτσούκ από μέσα, από τις εσωτερικές πλευρές, οπότε δεν θα τραυματιστεί η συσκευή μας. Ανοίγω και το ποδαράκι. Έχει συνδεθεί κανονικά λοιπόν, όπως βλέπετε. Άνοιξες κάτι και κάτι γράφω διάφορα εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι δουλεύει κανονικά. Και πάμε να το δοκιμάσουμε σε μερικά παιχνιδάκια.
Ας ανοίξουμε το FIFA. Χωρίς να κάνω κάποια ρύθμιση, βλέπουμε ότι έχει πιάσει τα κουμπιά. Μας έχει βάλει και το βελάκι για να το χειριστούμε. Έχουμε μπει στον αγώνα. Τα κουμπιά είναι τα κανονικά του FIFA. Όλα πάσα, χαμηλή πάσα, σέντρα, προωθητική, σουτ. Έφυγε, έφυγε! Να το, να το! Να το! Σιγά μην βάλει γκολ. Όχι ρε, σιγά, όχι ρε. Πού τους μωρέ. Θα πούμε ότι δεν έχει μεγάλη καθυστέρηση, ελάχιστο είναι, λόγω Bluetooth. Ωραίο παιχνιδάκι το Rayman, ε. Και αυτό δουλεύει κανονικότατα. Πάμε να δοκιμάσουμε και ένα racing game. Θα βάλουμε το Asphalt 8. Παίζουμε το μοχλό τον αριστερό. Ωραίο γραφικό, ε. Φάσμα. Το έχει αναγνωρίσει λογικά ως πληκτρολόγιο τα κουμπιά του. Δουλεύει κανονικά όμως ο μοχλός εδώ πέρα. Τράκαρα ρε Αλέξη, σκότωσα. Σκοτώθηκα, σκότωσα και κόσμο. Αυτό είναι το iPega Bluetooth Controller λοιπόν. Μπορείτε να το βρείτε στο lighttake.com γύρω στα 28 με 30 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο για όποιον θέλει να το αγοράσει από εκεί. Μπορείτε να το βρείτε και στις αγορές της Ελλάδας. Υπάρχει στο Scrooge γύρω στα 50 ευρώ. Όποιος ενδιαφέρεται κάτι τέτοιο, σκεφτείτε ότι μπορείτε να βάλετε ολόκληρο tablet εδώ πέρα και να το έχετε σαν φορητή κονσόλα. Πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του. Δουλεύει πολύ καλά. Η μπαταρία του κρατάει, όπως είδαμε και στο manual, πάρα πολύ. Και για τέτοιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, άμα χρειαστεί να παίξετε παλιά παιχνίδια σε emulator, σε Sega, Atari, Super Nintendo κτλ. Που υποστηρίζουν αυτές τις συσκευές, αξίζει και με το παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλαπαιδική συσκευή. Από Τρίκαλα, Νέα Ιωνία, Πόλο, Θεσσαλονίκη. Έχουμε και από... Σούλια. Κρίνιο. Από τη Λέπολα, Σούλια. Από πού είναι. Από Γερμανία. Από Ζιμπάμπουε. Από το Μπάνγκουντ είναι. Από το Μπάνγκουντ δεν ψάχνει το βίντεο αυτό. Ο Μπάνγκουντ είναι. Ο Μπάνγκουντ το ίδιο σήμερα.